Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μου στην πρώτη επίσημη προεκλογική τηλεοπτική εμφάνιση, την υποψήφια με του ΣΥΡΙΖΑ για την περιφέρεια της Αττικής, την κυρία Ρένα Δούρου. Καλησπέρα σας, κυρία Δούρου. Καλησπέρα και σας. Και ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μου. Ευχαριστώ πολύ για τη χαρά και για την τιμή σε μια προεκλογική κούρσα η οποία είναι και δύσκολη και φορτισμένη, ναι. Και έχει και πολύ μεγάλα πολιτικά στοιχήματα μέσα. Δεν θα μπορούσε όμως, κύριε Παυλόπουλε, να είναι αλλιώς. Εσείς κάθε βράδυ εδώ από την εκπομπή σας περιγράφετε μια κατάσταση, όχι για το λεκανοπαίδιο του Κέις, αλλά για ολόκληρη την πατρίδα, που μάλλον είστε συγκρατημένος όταν επιλέγετε να μιλήσετε απλά για δυσκολία. Έχει όμως και μια παραδοξότητα αυτή η προεκλογική περίοδος. Περιμένω εδώ και δύο εβδομάδες να βρει ο κύριος Σαμαράς υποψήφιο περιφερειάρχη για την Αττική. Καλά, εντάξει. Ναι. Έχει. Αν θέλει, έχει. Έχει, αν θέλει, έχει. Αν είναι ο κύριος Γουρός, ο οποίος δεν είναι περιφερειάρχης και μπορεί κάλλιστα να τον στηρίξει μαζί με το Πασόκ, αν ο κύριος Γουρός είναι τελικά υποψήφιος, γιατί ακόμη δεν το έχει ανακοινώσει. Οπότε να το πούμε αλλιώς. Είναι η χαρά του αυτοδιοικητικού ρεπόρτερ, ναι. Είναι η χαρά ενός δημοσιογράφου σαν και εσάς οι τελευταίες δύο εβδομάδες, ναι. Όπου αναζητάτε υποψήφιος για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μονάχα που αν κάποιος μένει στον Ασπρόπυργο και καίει ό,τι βρει στο διάβα του για να ζεσταθεί, αν κάποιος μένει στη Νίκαια και εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες δεν μπορεί να πατήσει, ξέρετε, για να ανάψει φως, mm-hmm. δεν τον ενδιαφέρει αν μπαίνει ή βγαίνει ο κύριος Παχατουρίδης στο Μέγαρο Μαξίμου. Και πολύ φοβάμαι ότι εδώ παίζεται ένα σπουδαίο παιχνίδι που το έχουμε δει και τις προηγούμενες φορές, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω, κύριε Παυλόπουλο, δεν θα πετύχει. Αναζητάτε ντεμέκ, να το πω λαϊκά, όπως το λένε στα καφενεία, αντιμνημονιακός, να σώσει την τιμή μιας μνημονιακής συγκυβέρνησης. Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμάρας, είναι ο κύριος Βενιζέλος. Είπατε πριν για τον κύριο Σγουρό. Γιατί είναι κακός, γιατί να μην είναι ο κύριος Σγουρός υποψήφιος και των δύο κομμάτων. Είναι κακός περιφερειάρχης ο κύριος. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ξέρετε για το ρωτώ, ναι. Γιατί βλέπω στις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, ναι. Και θα τις δούμε στη συνέχεια μία από αυτές, την ΜΑΡΚ που είναι το φως της δημοσιότητας, που δείχνουν ότι ο κύριος Σγουρός κρατάει πολύ υψηλά ποσοστά. Πριν φτάσουμε στις δημοσκοπήσεις, ας πούμε. Και δεν έχει χρεωθεί, συγγνώμη, η διακοπή, ναι. Δεν έχει καταχωρηθεί ως αντιμνημονιακός ο κύριος Σγουρός, έτσι δεν είναι? Ωραία, πριν φτάσουμε στις δημοσκοπήσεις που έχετε μεγάλη εμπειρία ως δημοσιογράφος. Άρα, το πρώτο ασφαλές που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή και να μην κατηγορηθούμε ούτε για εμπάθεια ούτε για κριτική για την κριτική είναι ότι κάτι τρέχει με το Μέγαρο Μαξίμου. Που δεν μπορεί να βρει υποψήφιο περιφερειάρχη. Όσον αφορά για τον κύριο Σγουρό. Μπορεί να μην βιάζεται ακόμη. Ναι, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι αναζητάτε, πετιούνται ονόματα κτλ. Το δεύτερο που θέλω να πω για τον κύριο Σγουρό, πριν αρχίσουμε και στον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο που έχουμε να λέμε τι δεν έκανε, τι έκανε ως απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση, είναι ότι αν είναι τόσο καλός, κύριε Παυλόπουλε, mm-hmm. αν είναι φαβορή, γιατί δεν τον στηρίζουνε? Mm-hmm. Είναι ένα ενδεχόμενο να στηρίχθει. Ναι, αλλά θέλω να πω λοιπόν για να. Καταρχάς, ούτε ο ίδιος δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του, δεν έχει ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει την ανακοινωγή. Να σας πω κάτι. Τα ανοίγουν και οι δύο, όσο προλαβαίνω να παρακολουθήσω, τα ανοίγουν και οι δύο με έναν τρόπο που, επαναλαμβάνω, είναι ξεπερασμένος. Δηλαδή, αναζητιώνται στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές άνθρωποι οι οποίοι το βράδυ των εκλογών θέλουν να σώσουν την τιμή των κομμάτων. Mm-hmm. Και έτσι ανακαλύψαμε εσχάτως τους λεγόμενους ακομμάτιστους, απολίτικους, αυτοδιοικητικούς. Νομίζω όμως ότι αυτή τη φορά ο κόσμος δεν είναι εύκολο να εξαπατηθεί. Το ίδιο δεν ισχύει τηρουμένων των αναλογιών και για εσάς. Θέλω να πω, ναι. ότι είστε ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τον νεαρό της ηλικίας σας, που κατεβαίνετε να δώσετε μια πολιτική μάχη και όχι μια αυτοδιοικητική μάχη. Διότι αυτό έχει πλάτο. Κατεβαίνετε δηλαδή το βράδυ των αποτελεσμάτων των εκλογών να σηκώσετε την σημαία της νίκης. Αυτό κράτησα και από τη χθεσινή εκδήλωση που ήταν ο κύριος Τσίπρας κοντά σας. Αυτό που είπατε ότι θα νικήσουμε. Και καταλαβαίνω ότι το δίλημα που βάζετε σε αυτές τις εκλογές δεν είναι καλύτερη περιφέρεια από αυτή που παραδίδει ο κύριος Γουρός. Είναι νίκη των αντιμνημονιακών δυνάμεων, νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είμαι εδώ για να τα ξεκαθαρίσω. Mm-hmm. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι για μας δεν είναι απλώς ένα πολιτικό στοίχημα.
Δηλαδή δεν είναι η κάλπη για την περιφέρεια Αττικής καθώς και για τους δήμους ολόκληρης της πατρίδας μας ένα εκτεταμένο exit poll που επειδή δεν έχουμε χρήματα θα χρησιμοποιήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς αρδεύουμε από μια παράδοση που πάλευε για την τοπική αυτοδιοίκηση ως ένα διακριτό θεσμό. Όταν ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα κύριε Παυλόπουλε ότι τα πρώην δύο μεγάλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, χρησιμοποιούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση και τα κεντρικά τους στελέχη είτε ως τιμητική αποστράτευση ή ως ένα σκαλί για να βρεθούν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εμείς, επειδή θεωρούμε ότι η περιφέρεια Αττικής είναι πολύ σπουδαία μάχη αυτοδιοικητικά, επιλέγουμε να κατέβουμε και θα δείτε και τους αντιπεριφερειάρχες με αυτό που λέμε κεντρικά στελέχη. Για να θυμηθούμε και τον μεγάλο Καζαντζάκη, τον Έλληνα συγγραφέα που σαν σήμερα γεννήθηκε, για μένα ήταν μεγάλη τιμή, αναλαμβάνω την ευθύνη, και τι μας είπε ο Καζαντζάκης, τι έγραψε, μάθε να αγαπάς αυτό που δεν μπορείς, μάθε να αγαπάς την ευθύνη. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς δεν θα μετατρέψουμε απλά τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε ένα δημοψήφισμα, δεν θα χτυπήσουμε το μνημόνιο και δεν θα αντισταθούμε στο μνημόνιο μόνο με αντιμνημονιακές ιαχές, γιατί σωστά επισημάνατε ότι υπάρχουν κι άλλες σαν κι αυτές. Όψιμες κιόλας. Τον τελευταίο καιρό δεν έχετε γνωρίσει πολλούς αντιμνημονιακούς και σε αυτό εδώ το πάνελ που θα σας έχουν τρελάνει όταν θα πρέπει να τους θυμίσετε. Θυμίζω πάντως ότι αυτό που λέτε είναι ότι, όχι εσείς, αυτό που λέει το κόμμα σας σε κεντρικό επίπεδο είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών θα είναι το εφαλτήριο για να πάμε σε εθνικές κάλπες. Ωραία. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο. Είναι διπλό το στοίχημα. Είναι αυτό που μόλις είπατε, γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσει η αρχή και η περιφέρεια Αττικής δεν είναι απλό πράγμα. Μιλάμε για το 35% του εκλογικού πληθυσμού ολόκληρης της χώρας. Και την ίδια στιγμή επαναλαμβάνω, εμείς τη μάχη απέναντι στο μνημόνιο δεν τη δίνουμε απλά με αντιμνημονιακές αρχές. Τη δίνουμε με συγκεκριμένο πρόγραμμα και με συγκεκριμένες προτάσεις. Και θέλω να πω και το εξής, γιατί για αυτούς που μας ακούνε. Δεν θα είναι η Δούρου η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ και η περιφερειακή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς όμως έχουμε ξαναπεί για τη σωτηρία της χώρας και για τη σωτηρία της τοπικής αυτοδιοίκησης επιλέγουμε τον αγώνα των συμμαχιών και της συμπόρευσης. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι κύριε Παυλόπουλε, τι χωρίζει εμένα προσωπικά και όλους τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ με έναν ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στις 17 Ιουνίου πίστεψε τον κύριο Σαμαρά ότι θα πάει να διαπραγματευτεί το μνημόνιο και τον ψήφισε. Αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος βιοπαλαιστής που του έχει κλείσει η μικρομεσαία του επιχείρηση, που είναι σε διαθεσιμότητα, είναι δημόσιος υπάλληλος ή που επαναλαμβάνω καίει ό,τι βρει στο δρόμο για να ζεστάνει τα παιδιά του, έχει να χωρίσει με μένα και με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε έναν αγώνα από κοινού και επαναλαμβάνω κύριε Παυλόπουλε να το δώσουμε και απέναντι στις μασκαράτες, γιατί έχει ανοίξει το τριώδιο, των εσχάτως αντιμνημονιακών. Είναι πολύ σπουδαία μάχη. Άρα λοιπόν, αν δεν κερδίσετε αυτή τη μάχη, θα σημαίνει ότι ο κόσμος έχει αποδοκιμάσει το κεντρικό πολιτικό δίλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν το βράδυ των εκλογών, γιατί είναι ένα σενάριο. Ναι, είναι ένα σενάριο. Δεν είστε η νικήτρια αυτής της μάχης. Θα σημαίνει ότι ο κόσμος θα έχει πει ότι άκουσα τα επιχειρήματά σας, άκουσα το κεντρικό πολιτικό δίλημα το οποίο βάζετε, αλλά δεν το αποδέχομαι. Θα σημαίνουν πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνουν ότι εμείς δεν κατορθώσαμε να επικοινωνήσουμε όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε πάντα ο κόσμος, έτσι. Και θέλω να σας πω ότι αν μου πείτε και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και με όλους που συστρατευόμαστε σε αυτή τη σπουδαία μάχη ποιος είναι ο αντίπαλος, ξέρετε θα σας πω, δεν είναι ούτε ο κύριος Γουρός, ούτε ο κύριος Παχατουρίδης. Σήμερα διάβαζα για την κυρία Καραμαλή, τη βουλευτή, τις προάλλες διαβάζαμε για έναν υφυπουργό. Ο κύριος εχθρός και αντίπαλος είναι η άγνοια. Κανείς δεν ξέρει τι δουλειά κάνει η περιφέρεια. Δεν είναι τραγικό αυτό? Όταν χειρίζεται τεράστια ποσά του ΕΣΠΑ, όταν αφορά από τα σκουπίδια μέχρι τις μεταφορές. Για παράδειγμα, ο Αστέρας της Βουλιαγμένης, η ιδιωτικοποίησή του, η πώλησή του, πέρασε από την περιφέρεια της Αττικής. Και ο δεύτερος αντίπαλός μας είναι η πολιτική περιθωριοποίηση. Η οποία προσέχτε, καλά είμαστε εμείς εδώ στις εκπομπές αφιψηλού, έτσι να κουνάμε το χέρι στον κόσμο ότι μα δεν μπορείς να μην συμμετέχεις στην πολιτική, ο Αριστοτέλης μιλάει για τους πολίτες, η αρχαία ελληνική γραμματεία έλεγε για τους πολίτες εναντίον των ιδιωτών, αυτών που ιδιωτεύουν και άρα είναι ηλίθιοι όταν το μεταφράζουμε στα αγγλικά, το idiot,
Εγώ ξέρω όμως ότι όταν έχεις να θρέψεις τα παιδιά σου, δεν έχεις φως νερό, μπορεί να μην μπορείς να παρακολουθήσεις. Και γιατί θα το αλλάξετε εσείς αυτό, κυρία Δούρου? Γιατί εμείς δεν και θα με ποιον κάνουμε, τρόπο θα το αλλάξετε? Γιατί εμείς δεν θα κάνουμε μια καμπάνια που θα αφορά ηλουστρασιών προγράμματα, από τα οποία θα έχετε δει στη δημοσιογραφική σας πορεία πάρα πολλά. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο γειτονιά τη γειτονιά, εν από μήνας εργασιακή περιοχή, γιατί και ο αριθμός ανεργίας στην περιφέρεια Αττικής είναι τεράστιος. Και τους λέτε τι? Και θα κάνουμε ένα πρόγραμμα. Πώς θα το αλλάξετε με δηλαδή? Με το λαό, από το λαό, για το λαό. Σας λέω λοιπόν ότι μέρος αυτής της πολιτικής... Επειδή για παράδειγμα, για να το ρωτήσω συγκεκριμένα, μιλήσατε για τη θέρμανση. Ναι. Μιλήσατε για το κομμένο ρεύμα. Μιλήσατε για τα σπίτια που βυθίζονται στο σκοτάδι και στην ανέχεια και ούτω καθεξής. Αυτό πρακτικά. Αυτό ήθελα να σου πω. Αν είστε περιφερειάρχης Αττικής, πώς θα τα αλλάξετε? Ποιος ξέρει άραγε ότι υπάρχουν ακόμα και από το ΕΣΠΑ, έτσι, κονδύλια που αφορούν, τεράστια κονδύλια που αφορούν πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης. Μαθαίνουμε για εργολαβικά συμφέροντα χάρη στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αλλιώς δεν θα τα μαθαίναμε. Σιγή ασυρμάτου. Βλέπουμε εφάνταστα έργα τα οποία κάποιοι τα έχουν εγκαινιάσει αλλά ποτέ δεν τα έχουν δώσει στο λαό. Αλλά θέλει πολύ διάβασμα για να δεις ότι μπορείς να ασκήσεις και κοινωνική πολιτική, πιστέψτε. Άρα θα πληρώσετε για παράδειγμα το λογαριασμό στις γειτονιές, του ρεύματος στις γειτονιές που βυθίζονται στην ανέχεια, που δεν έχουν να πληρώσουν? Ευτυχώς έχετε φιλοξενήσει δημάρχους εδώ που ήδη το κάνουν. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι επειδή ακριβώς τα διακυβεύματα της περιφέρειας είναι πάρα πολύ σημαντικά και καλύπτουν ευρύτερα την γκάμα θεμάτων, εμείς πιάσαμε ένα που καίει και τους τηλεθεατές σας κάθε βράδυ. Και πολλές φορές έχετε βοηθήσει, εξογνωρίζω και ως εκπομπή και ως σταθμός. Αλλά όλα αυτά μπορούν να γίνουν αν έχεις ένα περιφερειάρχη, ο οποίος δεν θεωρεί ότι το μνημόνιο είναι ευλογία, δεν σιωπά, διεκδικεί κονδύλια. Χρησιμοποιεί τα κονδύλια του ΕΣΠΑ ορθολογικά, κύριε Παυλόπουλε, και χρησιμοποιώ τις λέξεις με πολύ σεβασμό και με πολύ προσοχή μέχρι να έχω τις επίσημες υποψηφιότητες. Και δεν εξυπηρετεί και αναπαράγει. Μιλάτε για τον κύριο Σγουρό προφανώς, γιατί ο κύριο Σγουρό διαχειρίζεται. Θα δούμε ποιο θα είναι. Θα δούμε ποιο θα είναι απέναντι. Και το λέω γιατί πολλοί δήμαρχοι λένε ότι ο κύριο Σγουρό διοχέτευσε πάρα πολλά κονδύλια από το ΕΣΠΑ σε πολλού δήμου και κάνανε σημαντικό έργο. Ωραία, θα τα δούμε αυτά. Και ο λόγος για τον οποίο είμαι πολύ προσεκτική είναι για να τελειώσω το προηγούμενο μου σχόλιο σε σχέση με την πολιτική περιφεροποίηση. Η πολιτική περιφεροποίηση, κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι να αδιαφορείς για τις κάλπες. Είναι να θεωρείς ότι η λύση μπορεί στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία να στη δώσει ένα κόμμα που το μόνο που έχει να σου πει απέναντι σε αυτόν τον κακό χαμό είναι η βία. Και αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Πρέπει λοιπόν ιδίως οι νέοι και οι νέες, εάν δεν ξενιτεύονται, τουλάχιστον εγώ έχω αποχαιρετήσει από την παρέα μου πάρα πολλούς ανθρώπους. Όλοι μας. Να θεωρούν ότι είναι σπουδαίο τους υποχρέωση, αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όχι να τσιρίζουμε απλώς τα τηλεπαράθυρα και να ανακαλύπτουμε τι κακό που είναι το μνημόνιο. Μιλάτε για θέσεις εργασίας. Να συμμετέχουμε. Μιλάτε για θέσεις εργασίας. Με ποιον τρόπο? Όχι με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Με συμβάσεις μετέρων επιχειρηματιών. Συμβάσεις που θα πρέπει να τις επανεξετάσουμε, είτε αφορούν τα διόδια. Για να πιάσω τα τελευταία, να μην πάω πιο πίσω, είτε αφορούν κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι. Για όλες τις αρμοδιότητες που έχει η Περιφέρεια Αττικής, γιατί θα πρέπει να δέχεται το θέσφατο της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας? Μπορεί να αντιδράσει. Βεβαίως και μπορεί να αντιδράσει. Αλλά αυτό που έχει κάνει η απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση περισσότερο και από τα διάφορα εργολαβικά συμφέροντα που έχει υπηρετήσει, είτε αφορά τα διόδια είτε αφορά άλλα φαραωνικά έργα, είναι ότι έχει πείσει τον κόσμο ότι είναι ένας θεσμός μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των δημάρχων που τον αφήνουμε χωρίς έλεγχο και χωρίς να ξέρουμε πόσο μπορούμε να βοηθηθούμε ως πολίτες από αυτό. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ, επειδή το αναφέρετε τρίτη ή τέταρτη φορά. Όσες συμφωνίες έχουν περάσει από την περιφέρεια της Αττικής και αφορούν σε μεγάλα έργα ή σε μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, βλέπε Αστέρας και τα λοιπά. Και έρχονται και άλλα, παραλιακό μέτωπο, ελληνικό και ούτω καθεξής. Θα τις αποδεχθείτε, θα τις επανεξετάσετε, θα τις στείλετε στην δικαιοσύνη, θα τις ακυρώσετε αν μπορείτε, τι θα κάνετε? Θα φτάσουμε στην ακύρωση αν και εφόσον όταν επανεξατεστούν, που κάτι μας λέει ότι πρέπει να επανεξατεστούν πολλές, κύριε Παυλόπουλε. Όπως για παράδειγμα ο Αστέρας. Θα φανεί ότι δεν ήταν ισόφυλος των πολιτών, αλλά ήταν ισόφυλος συμφερόντων επιχειρηματιών.
πριν από ελάχιστο χρονικό διάστημα καταθέσαμε. Να διακόψω 41. Για κάτι βεβαίως, συγκεκριμένο, βεβαίως, παρακαλώ πολύ. Ας πάρουμε ως υπόθεση εργασίας τον Αστέρα. Ο επενδυτής έχει δώσει τα χρήματά του. Υπάρχει μια αχλή εκεί, για να το πω πάρα πολύ. Αν τα έχει δώσει και εσείς αποφασίσετε ότι πρέπει να το ακυρώσετε, θα του δώσετε πίσω τα χρήματά του? Εμείς θέλω να σας πω ότι δεν προκρίνουμε τους ιδιώτες στα σπουδαία έργα που αφορούν τους πολίτες. Αντιθέτως, η απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση θεωρεί ότι όλα πρέπει να τα δώσει σε ιδιωτικά συμφέροντα. Εμείς και λοιπόν, για τα σκουπίδια. Αν αποφασίσετε ότι πρέπει να ακυρώσετε τον Αστέρα της Βουλιαγμένης, ναι, και έχει δώσει χρήματα ο επενδυτής. Γιατί δεν θα πρέπει να δοθούν πίσω, ή μάλιστα, γιατί θα πρέπει να κρατηθούν στις τσέπες κάποιων? Απλώς θέλω να σας πω το εξής. Δεν πήγαν στις τσέπες κάποιων, στο κάτω. Ναι, να δούμε που πήγαν κατά πάσα. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Μετά, αν δεν κάνεις πολιτική. Όχι, ρωτώ, το ρωτώ ως θέση αρχής. Για μας λοιπόν, ακούστε. Ως αφετηρία σκέψης και θέσης. Λοιπόν, θέλω να κρατήσουν όσοι μπαίνουν στον κόπο να παρακολουθήσουν αυτή την κουβέντα. Είναι ότι θα επανεξεταστούν όλες αυτές τις συμβάσεις. Και για να γίνουν και πιο συγκεκριμένοι, δεν θα επανεξεταστούν από εκδικητικότητα, θα επανεξεταστούν για να δούμε αν έχουν πληγεί τα συμφέροντα τα δικά σας, κύριε Παυλόπουλε. Στην περιφέρεια Αττικής, δηλαδή όπου και να ψηφίζετε, δεν ξέρω σε ποιο δήμο είστε, αλλά ανήκετε στην περιφέρεια Αττικής. Το ίδιο θα ισχύσει και με το ελληνικό, με την επένδυση με στο όλα. Ελληνικό. Και με το όλα. Πιο βασικό αυτή τη στιγμή, επειδή είναι στην επικαιρότητα, είναι τα διόδια. Εμείς πριν από ελάχιστο χρονικό διάστημα, 41 δηλαδή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέσαμε μια ερώτηση για τα διόδια. Εκεί δεν αφήσαμε μόνο, ξέρετε, ερωτηματικά σκανδαλολογίας. Δεν μιλήσαμε γενικά μόνο για τα εργολαβικά συμφέροντα. Προτείναμε και πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τα έχω φέρει και μαζί μου. Μήπως έχετε το χρονικό περιθώριο, αν όχι τώρα, σε μια άλλη εκπομπή, να αναδείξετε το θέμα. Όπου εμείς προτείνουμε από διαπραγμάτευση με τους παραχωρησιούχους για την αναπροσαρμογή των τιμών των διοδίων, μέχρι την τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων για να χρεώνεται κανείς ένα χιλιόμετρο. Έχουν περάσει από τη Βουλή πάντως αυτά, έτσι δεν είναι? Αυτά τα έχουμε καταθέσει, ναι. Επίσης, όχι άλλο λέω. Οι αυξήσεις και οι συμβάσεις και η επαναδιαπραγμάτευση έχουν περάσει από τη Βουλή. Οπότε τώρα θα ήθελα σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που επιχειρούσατε εδώ με τους συνομιλητές σας να μας πούνε και μερικοί. Καλό είναι αυτό, κακό είναι? Αυτοί που έχουν σηκώσει τα χέρια τους και έχουν ψηφίσει, ας πούμε, ότι οι ανάπηροι ή οι κάτοικοι δήμων που για να μπουν και να βγουν για να πάνε στις δουλειές τους πρέπει να πληρώσουν έως και 15 ευρώ ημερησίως, αν αυτοί, ας πούμε, είναι καλοί αυτοδιοικητικοί. Γιατί ακούω αυτό το καλό σου αυτοδιοικητικός, καλός τεχνοκράτης, ενώ εσείς μπορεί να μην έχετε κανενός είδους εμπειρία. Και λέω, ξέρετε, όλα αποδεικνύονται με το τι έχεις ψηφίσει όπου σωστά και τι όχι. Σωστό είναι. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει αυτή τη φορά οι πολίτες να μην εξαπατηθούν. Να μην εξαπατηθούν από υπουργούς που δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο, από υπουργούς που μας έταξαν ότι δεν πρόκειται να έχουμε κανένας είδους αύξηση στα διόδια, και να είναι λίγο πιο καχύποπτοι απέναντι στους περιβόητους ακομμάτιστους που δεν θέλουν κανένας είδους χρήσμα, να δούνε τι πολιτικές θα υλοποιήσουν. Θα επανεξετάσουν, όπως σωστά με ρωτήσατε αρκετές φορές και έχετε ιερή υποχρέωση απέναντι στους τηλεθεατές σας, συμβάσεις που στείλουν κουβούκλια, λες και είναι τα checkpoints των Ισραηλινών στα κατεχόμενα της Ραμάλα. Που ξέρετε πώς γίνεται, πάνε το βάζουν μια μέρα. Γιατί από την άλλη πλευρά ακούω την κυβέρνηση που λέει ότι ή θα τα πληρώσουν οι χρήστες των εθνικών οδών, ή θα πρέπει να βγάλουμε τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν μου λέτε πότε και την ακούμε. Έχουμε αυτή την πολιτική. Πότε την ακούμε την κυβέρνηση? Όταν διαστόματος Χρυσοχοΐδη λέει πριν από μερικούς μήνες, και είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι κουτσομπολιό αυτό, δεν είναι διαρροή δημοσκόπησης, ότι δεν θα υπάρχει καμία αύξηση στα διόδια, ή τώρα που λέει η κυβέρνηση ότι ρε παιδιά, τι να κάνουμε, από κάπου πρέπει να βρούμε έσοδα. Πότε ακούμε την κυβέρνηση, καταλαβαίνετε πώς σας το λέω, και πότε δεν την ακούμε. Επομένως, πάντως, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ένα από τα δύο δεν είναι. Ή θα πληρώσουν οι χρήστες ή θα βγάλουμε λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ή θα πληρώσουν οι χρήστες τίνος διοδίων οι οποίοι δεν έχουν κανένας είδους περιφερειακό και συλλογικό σχεδιασμό. Με ποια κριτήρια μπήκαν? Λοιπόν, ας υποθέσουμε, και κινδυνεύουμε τώρα και τους δύο να μας λεντζάρουν τηλεθεατές, ότι σωστά αυξήθηκαν τα διόδια. Που δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται σε μια εξαθλιωμένη χώρα και σε ανθρώπους που είναι άνεργοι ή παίρνουν αυτούς τους περιβόητους μισθούς του ιδιωτικού τομέα των 450 ευρώ να του αυξάνει στο διόδιο. Τι ανταποδοτική υπηρεσία έχει? Δηλαδή αυτοί οι δρόμοι τους έχουμε δει.
Άρα σας λέω ότι μην μπαίνουμε στα ψευδοδηλήματα. Δεν διαφωνεί κανείς μαζί σας με αυτό που λέτε. Άρα μην μπαίνουμε στα ψευδοδηλήματα της κυβέρνησης. Από πού θα τους δώσουμε τα λεφτά που έχουμε δεσμευτεί ότι θα πληρώσουμε. Σε ποιους, τους επιχειρηματίες. Ναι, ναι. Δηλαδή σε ποιους θα δίνεις τα λεφτά. Διότι αν μου έλεγες ότι εγώ για να μπω στο σπίτι μου δίνω αυτά τα 15 ευρώ στο ΕΟΠΗ. Είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το αλλάξετε αυτό. Ναι, διότι αυτό με συγχωρείτε. Νομικά δηλαδή, αυτό σκέψη ή θέση. Βεβαίως. Αν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να βάλετε κάτω τις συμβάσεις και να πείτε αυτό το ακυρώνω εγώ. Βεβαίως μπορεί να γίνει. Γιατί μέχρι το Δεκέμβριο υποτίθεται το δεν θα το έκανε το ίδιο ο κύριος Χρυσοχοίδης. Τι άλλαξε μέσα σε δύο μήνες. Επίσης τώρα, επειδή κάνετε ένα πολύ σπουδαίο ερώτημα. Τι μας έχουν πείσει, κύριε Παυλόπουλε, ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εντός του μνημονίου. Σωστά. Mm-hmm. Επανέρχομαι λοιπόν στην πρώτη μου παρατήρηση. Πολλά μπορεί να κάνεις, ας πούμε να μην επιτρέψεις τον κύριο Φούχτελ να πηγαινώσετε. Το τελευταίο μου ερώτημα θα ήταν αυτό, αν θα συναντηθείτε με τον Φούχτελ. Δεν ξέρω, ο κύριος Μπουτάρης που τέλος πάντων δεν είναι και ο αντιμνημονιακότερος του αντιμνημονιακότερου, έτσι τον βλέπουμε να στηρίζει μάλλον να κλείνει το μάτι σε ένα σπλάχνο κυβερνητικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός καθίβρισε τον κύριο Φούχτελ. Εάν ο κύριος Μπουτάρης, καταλαβαίνετε, δεν τον αντέχει, δεν βλέπω γιατί να τον αντέξει μια προσπάθεια, δεν είναι η Ρένα Ιδούρου, να το ξαναπούμε μόνο, μια προσπάθεια ανθρώπων που θέλουν να επαναφέρουν την εργασία, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια, κύριε Παυλόπουλε. Πώς πηγαίνουν έρχονται όλοι αυτοί στους δημάρχους μας και στους περιφερειάρχες. Από ποιον εντέλλονται. Τι είδους ανάπτυξη φέρανε. Εγώ δεν θα πάω στο παραπολιτικό, γιατί είπε ο κύριος Μπουτάρης, κατέθεσε κάποια έτσι λίγο χαριτωμένα περί χταποδάκια, ουζάκια κτλ. Εγώ θα πω τι κάνουνε. Ή μάλλον αυτό που μαθαίνουμε ότι κάνουν δεν είναι εις όφελος ούτε του Αγίου Στεφάνου, ούτε της Νίκαιας, ούτε της Μαγούλας, ούτε των Αντικυθύρων. Μου λένε ότι πρέπει να κλείσουμε. Είναι η πρώτη συζήτηση και θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα έχουμε κι άλλες συζητήσεις. Βεβαίως, γιατί τι λέγαμε, πρέπει να μάθουμε το σπουδαίο έργο της Περιφέρειας Αττικής. Διότι νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε σε όλα τα θέματα, πρέπει να δούμε όλα τα θέματα. Δεν είναι μόνο το κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα ανοιχτά, με τα οποία θα βρεθείτε αντιμέτωποι αν κερδίσετε αυτή τη μούσα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.